Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, έλεγα χθες να κλείσω το βιντεάκι, αλλά τελικά δεν το κλείσα. Πήγαμε στην πεθερά μου και μας είχε φωνάξει για φαγητό. Μετά γυρίσαμε και κατέβασα τα Χριστουγεννιάτικα ο Παύλος. Κοίτα να το θεωρήσουμε, δεν ξέρω να το θεωρήσουμε μέσα στις μέρες αυτές στο δέντρο ή Σαββατοκύριακο. Ναι, θα το κάνω vlog μας, θα κάνω τελικά vlog μας. 24 βιντεάκια καθημερινά. Και έλεγα να κάτσω ξαφιάξω λίγο τα νύχια μου. Και λέω κάτσα κόψω, λέω λίγο τα νύχια αυτά που είχαν μακρύνει. Γιατί αυτό ήταν κάπως πιο κοντό από αυτό εδώ πέρα και λέω και αυτά και τα πήρα παραμάζωμα. Δεν πειράζει όμως, που και που θέλουν κόψιμο τα νύχια, καλό είναι. Λοιπόν, και λέω γιατί το κλείσω εδώ, ας πούμε, και να μην κάνω ακόμα μια μαγειρική. Και έλεγα τι να φτιάξω, τι να φτιάξω. Αυτό που ακούτε το πλυντήριο, έχω βάλει να πλύνω μαξιλαρίες χριστουγεννιάτικες και τα τραπεζομάτια και όλα αυτά. Λοιπόν, κατεβάσαμε και τα χριστουγεννιάτικα που σας είπα, είδαμε και τα φωτάκια ποια έχουν καεί, ποια δεν έχουν καεί. Εντάξει, θα αγοράσουμε κάποια συν. Και λέω σήμερα ήμουν σε δίλημα και έλεγα να είχα φασολάδα, αλλά τελικά την είχα αφήσει στο ψυγείο, αλλά ήταν πολλές μέρες και δεν κράτησε. Και αναγκαστικά την πέταξα. Έλεγα να κάνω τραχανά, αλλά τραχανά θα το κάνω Τετάρτη. Θα αφήσω το βιντεάκι μέχρι Τετάρτη, ας βγει λίγο μεγάλο, δεν πειράζει. Και να κάνω τραχανά για μένα και κάτι σε λαδερό για τον Παύλο. Όσπρο, δεν ξέρω τι θέλει. Σήμερα όμως, Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου, θα φτιάξω παστίτσιο. Έχω βάλει το νερό να βράσει. Με πένες θα το κάνω. Δεν έχω πιο μεγάλο ταψί. Δυστυχώς ο καινούργιος φούρνος δεν έχει ταψί, ας πούμε, βαθύ. Έχει ένα ρηχό μόνο. Έχω μόνο το πυρέξι τώρα. Και θα πρέπει τώρα να μετρήσω με πολύ προσοχή την πεσαμέλη μου, βγει πολύ. Καλό, κοιμάστε, ένα μισό κιλό, εντάξει. Δεν έχω πιο μεγάλο ταψί. Άρα σήμερα έχουμε παστίτσιο. Θα σας το δείξω πώς το φτιάχνω εγώ. Μπεσαμέλη με μια μικροαλλαγή, κανονικά σπιτική μπεσαμέλη κάνω. Έτσι, βάζω, το πω τώρα, 7 με 8 κουταλιές αλεύρι, λαδάκι, ένα κουτί γάλα θα βάλω, όχι δύο, ένα αυγό, γιατί σύντομα στο μεγάλο ταψί βάζα 4 αυγά, 2 κουτιά γάλα, αλλά τώρα επειδή είναι το μικρό είναι το πυρέξ. Δεν νομίζω, γιατί δεν έχω κι άλλο ταψάκι να το βάλω εκτός. Α, μου περισσέψει, έχω το τσίγκινο. Α, θα το κάνω εκεί. Μπράβο, μπράβο, όταν θέλω έχω ιδέες. Λοιπόν, άρα θα γίνει στο πυρέξ και στο τσίγκινο το μικρό. Αυτή είναι η μπεσαμέλ μου και μετά μόλις να κατέβω καλά καλά με το γάλα και αυτά και στο κουτί το γάλα να θυμάστε όταν αδειάζετε το γεμίζετε με νερό και το ξαναβάζετε μέσα για να κατέβετε μέχρι να γίνει. Βάζετε λίγο αλάτι, πιπέρι, θέλετε μουσκοκάρδι, δεν ξέρω τι βάζετε. Εγώ στο κιμά θα το τσιγαρίσω με κρεμμυδάκι, θα βάλω αλάτι, πιπέρι, κύμινο και κανέλα. Αυτά τα υλικά μου. Εννοείται και πελτέ. Τι άλλο. Πένες σαν τα μακαρόνια. Τι άλλο. Αυτά. Έχω βγάλει και ένα ψωμί, γιατί εγώ το αγοράζω το ψωμί και το βάζω σε κατάψυξη και να ξεπαγώσει. Γιατί εγώ τρώω ψωμί με τα μακαρόνια μου, με το παστίτσιο μου. Όχι τρώω, το ξέρεις, το τέλος το μάζεμα αυτό το. Το με το χεράκι, το με μια μπουκίτσα ψωμί. Αυτά. Και στο αφήσω να τραβήξω Τετάρτη για να το βάλουμε Πέμπτη να γίνει ανέβει Παρασκευή. Τι άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, θα σας πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το live που ήσασταν εκεί πέρα τα δικά μου τα παιδιά και τα παλιά και τα καινούρια. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Μια εγγραφούλα στο κανάλι της Χριστίνας. Έλα βρε παιδιά να την βοηθήσουμε να ανέβει το κορίτσι μας. Να πάει και εκείνη 1000 άτομα. Του Παύλου, εντάξει, ο Παύλος δεν πολύ ασχολείται, αλλά εντάξει, θα ανέβουμε τον καιρό. Δεν σκάμε και αυτό. Τώρα λόγω του ξεκίνησε πάλι δουλειά κτλ. Αυτά. Τι άλλο. Σας ενημερώνω ότι όταν κάνω το στολισμό που θα ξεκινήσω το γύρισμα για τα vlog μας θα είναι προγυρισμένο το πρώτο. Αυτό θα στολίσω και αυτά. Μην νομίζετε κάτι ιδιαίτερο. Το δέντρο και τα γνωστά στολίδια όπως κάθε χρόνο. Βλέπετε πίσω εδώ πέρα το δεντράκι. Έτσι σιδερόστρα. Δεντράκι. Αυτό είναι όπως το είχα πέρσει, το έχω δω έτσι εδώ στο γραφείο. Τι άλλο. Αυτό. Α! Ναι, ναι. Μου είχε πει κάποιο κοπελά. Θα το κοντεύω να το ξεχάσω. Σας είχα πει τι θέλετε να δείτε από μένα σε βιντεάκια και αυτά. Και λέει μας έχουν λείψει. Λέει θέλουμε και 9 και μας έχουν λείψει στο σούπερ μάρκετ χολ.
Και τη είχα πει σε σχόλιο, κορίτσι μου, δεν μπορώ να σου πω τους λόγους τώρα γραπτός εδώ πέρα, θα στα πω λέω στο επόμενο βιντεάκι. Λοιπόν, κορίτσι μου, γλυκό εσύ. Έκανα super market haul, ασταμάτητα, και μόνα τους και μέσα στα vlog και τα λοιπά, αλλά κοίτα να δεις, δεν το κάνω γιατί τα οικονομικά μου είναι χάλια και τα λοιπά. Μια χαρά είμαστε εδώ ξεθώς, είδατε και που την κουζίνα μας φτιάξαμε και τα όλα μας τα έχουμε, δεν μας λείπει τίποτα και υγεία πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα ο Θεός για όλους, την υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έρχονται. Αλλά κοίτα, όπως καθόμουν μια μέρα στο TikTok, γιατί είμαι fan του TikTok, μου αρέσει έτσι να... Έβγαινε ένα βιντεάκι που έδειχνε κάποια παιδάκια που πεινάνε, που δεν έχουν να φάνε κάποιες οικογένειες. Και κοίτα και λέω, κοίτα να δεις, λέω ρε φίλε, και λέει, έλεγε ένας ας πούμε αυτός που το έλεγε τώρα ή αυτή, δεν θυμάμαι τι ήταν. Εσείς λέει κάνετε σούπερ μάρκετ χολ και δίνετε τα φαγητά σας και αυτά και κάποιοι λέει σε κάποιες άλλες χώρες ή και στην ίδια χώρα που ζείτε πεινάνε. Και με δική μου πρωτοβουλία και κάτι εδώ με έτσι ράγισα το πω έτσι αυτό, είπα δεν θέλω ξανακάνω σούπερ μάρκετ χολ. Ποιος ο λόγος να δείχνω ότι αγοράζω και να βλέπει κάποιος που δεν έχει και να ζηλεύει. Θα πεις ρε κοπέλα μου, εδώ μας δείχνεις τι μαγειρεύεις. Ναι, ένα φαγητό το φτιάχνει οποιοδήποτε. Να πεις εάν έχει. Εάν δεν έχει, εντάξει. Αυτό λοιπόν και που δείχνω εντάξει είναι γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν τις μαγειρικές. Αλλιώς δεν θέλω ξανά κάτι τέτοιο. Νιώθω άσχημα. Και τις μαγειρικές τα έκοβα, αλλά θα πεις τι θα βλέπαμε, ρε Μαρία. Εσένα μόνο να μιλάς. Και έτσι απλά έχω αφήσει μόνο τη μαγειρική. Αυτό θέλω να σου πω, κορίτσι μου, ότι δεν θα ξανακάνω σούπερ μάρκετ χολ. Από εκεί που θα βλέπεις το τι μαγειρεύω και τι όχι, θα ξέρεις και το τι ψώνια έχω κάνει αναλόγως στο σπίτι μου. Εντάξει, δεν είναι και τα κρέατά μου έχω και τα μακαρόνια μου και τα σπριά μου και σάλτσες μου. Δεν μου λείπει τίποτα. Απλά νιώθω εγώ άσχημα, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, ότι κάποιος που τυχαίνει να δει το βίντεο μου, δεν έχει να φάει, θα έχει να δει βίντεο. Α, ποτέ, μην το λες ποτέ. Τυχαίνει. Εγώ πώς νιώθω. Άλλοι μπορεί να τα κάνουν και τα κάνουν και στα TikTok και τα κάνουν και στα Instagram, τα κάνουν και στο YouTube. Μέχρι και που παίρνουν και παραγγέλνουν φαγητά και δείχνουν και τρώνε. Ούτε αυτό μ' αρέσει, γιατί το έχω σκεφτεί και λέω, ρε φίλε, φίλε, εσύ που το κάνεις, εντάξει, γουστάρεις να φας, γιατί σου ζητάει ο κόσμος. Κάποιος όμως που δεν έχει να φάει αυτό που παίρνεις εσύ. Γιατί. Να του λέει, να σου λέει, δηλαδή, εσύ το τρως και εγώ δεν έχω, γιατί να ζηλέψεις. Δεν ξέρω κατά αν πιάνεις το σκεπτικό μου ποιο είναι. Έχουν ποιες ευαισθησίες μου, δεν ξέρω τι είναι. Απλά αυτό. Αλλά ό,τι άλλο είναι σε βιντεάκι, ας πούμε, να το με το Δεκέμβριο, τις μέρες που θα περάσουν τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, το στολισμό, από τα πράγματα που δεν έχω σκοπό να ψήσω στην Γέρικα, γιατί έχω τα πάντα. Το μόνο που θα πάρω συν, γιατί είδαμε με τον Παύλο που τα έκανα τα φωτάκια, έχουμε λείψει από φωτάκια και το δέντρο και για το σπίτι. Στο σπίτι δεν βάλω φωτάκια, όχι. Δηλαδή από τα 10 που είχα, μου έχουν μείνει μόνο 5. Αν το δέντρο είναι μεγάλο, πρέπει να βάλω δηλαδή. Θα πάρω τώρα ανάλογα στις τιμές που θα δούμε, γιατί έχουν ακριβή, έχουν φτάσει στο Θεό, τα ξέρετε τώρα αυτά. Θα πάρω 1-2 κουτιά, 3. Ό,τι μπορεί η τσέπη μου δηλαδή, εντάξει. Αυτό ήθελα να σου πω, κορίτσι μου, ότι γι' αυτόν τον λόγο έχω σταματήσει τα σούπερ μάρκετ χολ. Όχι ότι δεν έχω λεφτά, όχι ότι δεν είναι από τσιγκουνιά ή ότι δεν θέλω να σας δείχνω ότι αγοράζω. Πάντα το έκανα, δεν είχα πρόβλημα. Απλά δεν θέλω. Δεν νιώθω εγώ καλά. Να ξέρω ότι εγώ δείχνω και έχω και ο άλλος που βλέπει μπορεί να μην έχει. Κατανάδικο. Αυτό, οι άλλες κάνουν τι θέλουν. Θέλουν να δείχνουν καλά, δεν θέλουν, τι με νοιάζει. Εγώ τι κάνω, εγώ καθαρή μου, εγώ τη συνείδησή μου. Τι άλλο θέλω να σας πω. Αν και το είδατε στο βιντεάκι ότι ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε εκκλησία και θα το καθιερώσουμε. Κάθε Κυριακή, αν δεν δουλεύει ο Παύλος, θα πηγαίνουμε. Αποφασίσαμε λοιπόν να στο καθίσω. Αυτή ανακοίνωση να σας πω στο live, δεν θα στο πω στο live, δεν θα στο πω σε βιντεάκι. Τι πώς αλλιώς θα γεύει το βιντεάκι. Να κάνουμε έτσι μια στροφή στη ζωή μας για το καλύτερο, το καλό δικό μας. Ναι, είμαστε ήδη κοντά στο Θεό, δεν μπορώ να πω, αλλά να έρθουμε πιο κοντά. Να πηγαίνουμε στην εκκλησία,
τις Κυριακές, τις γιορτές, να κρατάμε, θα προσπαθήσει ο Παύλος. Εγώ τα πιο παλιά, όταν πιο μικρή πήγαινα εκκλησία, δεν το ξέρω αυτό για μένα. Για πολλά χρόνια πήγαινα, αλλά κάποια στιγμή για δικούς μου λόγους, δεν θέλω να αναφέρω τώρα εδώ πέρα, σταμάτησα γιατί ήταν κάποια πράγματα που δεν μου αρέσανε, αλλά αποφάσισα να ξαναγυρίσω. Και έτσι θα το κρατήσουμε και τις νηστείες μας και τα όλα μας. Δεν θα γίνουμε, ας πούμε, με ένα λιβάνι στο χέρι και αυτό. Εντάξει. Αυτό όμως είναι ευλογία μου στο σπίτι. Και μην ξεχνάτε να έχετε και εικόνες στο σπίτι σας. Θα σας δείξω λοιπόν και σε αυτό το βιντεάκι, γιατί προσθέσαμε και άλλες εικόνες στο σπίτι και στο σαλόνι μέσα και εδώ. Και δεν το κάνω επίτηδες επειδή κάποιοι το είδατε και σας άρεσε. Το κάνω γιατί θέλω και το δείχνω. Αν ήθελα δεν θα το έδειχνα. Όχι, είπα, τι έγινε, το είδανε και έπιασε το και έκανε και άρεσε. Θα σας δείξω γιατί θέλω να το δείτε. Αυτά. Έχω βάλει το νερό να βράσει. Να κάνουμε και τα μακαρονάκια. Φτιάξουμε και το κιμά, θα σας τον δείξω εγώ πώς τον φτιάχνω. Κάνουμε και την πεσαμέλα, άρα σε δείτε τα ψάκια. Εντάξει, θα ξέρω, βρήκα τη λύση. Και τι άλλο, αυτά. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. 11 λεπτά, μωρέ, πολύ μίλησα. Αυτά. Βλογκάκια θα έχουμε, εντάξει, vlog μας. Τώρα, θέλω να πείτε, εκτός από μετά από αυτό το βίντεο θα ανέβει Q&A. Λοιπόν, τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε, εγώ θα τις βάλω στο Insta. Θα πω κάντε μου ερωτήσεις. Κάποιοι, αν δεν έχετε Instagram, που τα έχω κάτω στην περιγραφή, Mary's Channel, να με ακολουθήσετε εκεί που θα το κάνω. Έτσι, δείτε το επόμενο μου βιντεάκι την άλλη εβδομάδα, να θυμάστε ότι θα είναι Q&A. Για τα παιδιά που δεν με ξέρουν. Και σας λέω ότι δεν θα απαντήσω σε προσωπικές ερωτήσεις. Ούτε σε παλιές ερωτήσεις, αν κάποιοι έρθουν από τα παλιά και ρωτάνε. Δεν θα απαντηθούν. Θα είναι σαν να μην τις έχω δει. Ό,τι θέλετε, κάτι διαφορετικό, το οτιδήποτε. Κάποιοι, άμα δεν έχετε Insta, μου στέλνετε στο Messenger, στο φομπού μου, που έχω για το κανάλι, Mary's Channel. Θα βάλω και εκεί ένα τερματολόγιο. Και στο YouTube από κάτω μπορείτε να μου αφήσετε, θα έχει μετά σε αυτό το βίντεο από εδώ. Θα έχει τελειώσει. Κάντε μου τις ερωτήσεις, θα τις σημειώσω εγώ και θα σας κάνω την ανακοίνωση στο Insta ότι ξεκινάω Q&A. Κάντε μου ερωτήσεις. Αν δεν μαζέψουμε πολλές την πρώτη φορά, θα ξανακάνουμε πάλι για όσοι το προλάβουν και αυτά. Θα μαζέψουμε πόσες, 5, 10, 15. Όσες θέλετε και όσοι θέλετε να ρωτήσετε και αυτά. Και θα κάνουμε Q&A και μετά ξεκινάμε τα vlog μας. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να ξεκινήσουμε τα vlog μας. Καθημερινά βιντεάκια, κάθε μέρα, ώρα δεν ξέρω που θα ανεβαίνει την ώρα, αλλά θα είναι καθημερινά για 20 πόσες μέρες. Το κάνουμε μέχρι 25 μέρες φέτος, θα είναι 25 τα vlog μας, δεν είναι 24, 25. Λοιπόν, το κλείσαμε και αυτό, 25 μέρες μαζί συνεχόμενα καθημερινά, με βιντεάκια, εύχομαι να σας αρέσουν. Και αυτό, πώς σας αφήνω και τα λέμε σε λίγο, θα σας δείξω τη συνταγή για το παστίτσιο. Φιλάκια. Γεια σας. Πριν πάμε για το φαγητό, ξέχασα, δεν θα είναι 25 τα vlog μας. Όχι, 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 όχι. Τώρα τα σημεία το θυμήθηκα, γιατί το έχω υποσχεθεί και από πέρσι. Είδες, άμα θυμάσαι. Θα είναι 32. Γιατί όχι μόνο παραμονή Χριστουγέννων και Χριστούγεννα, θα σας δείξουμε και την παραμονή Πρωτοχρονιάς, όσοι έχετε χωρίσει ένα βιντεάκι, πάλι έτσι με καθημερινότητα, και την Πρωτοχρονιά μας, άρα είναι κάπου 32 βιντεάκια. Καλά που το θυμήθηκα. Δηλαδή, ένα μήνα θα βρεθεί να με βλέπετε καθημερινά. Για να δούμε. Θα σας αρέσουν, αξίζει ο κόπος. Λοιπόν, έβαλα τα μακαρόνια να γίνουνε. Περιμένουμε και μετά φτιάχνουμε το κυμαδάκο. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω και τα λέμε στη μαγειρική. Λοιπόν, τα μακαρόνια έγιναν. Δεν τα άφησα πολύ να γίνουν. Το θυμόσαστε κι εσείς αυτό. Δεν τα αφήνουμε πολύ να γίνουν, να γίνουν λάσπη. Ίσα να κρατάνε έτσι ψηλό αλτέντε. Και γιατί? Γιατί θα ψηθούν και στο ταψάκι. Θα κάνω εγώ λοιπόν. Έχω δει ταψάκι. Το πυρέξιμο και το τζίγκινο. Θα βάλω μέσα τριμμένο τυράκι από κάτω. Θα βάλω τα μακαρονάκια, το λέω και εσύ τρέχει ένα σαλάκι. Και θα ξεκινήσουμε τον κιμά. Λοιπόν, πάμε να δείτε τι κάνω. Ακούτε και τον Άκη μου. Ελάκι μου! Σας δείξω και τα μωρά μου, τα γατάκια μου. Πολλά που μείναν, τρία έχω εδώ, αλλά εντάξει, λοιπόν. Και
ξεκινάμε. Το κοιμά για το κοιμά θέλει και κάποια διαδικασία. Λοιπόν, εδώ το πυρέξι και το τσίγκινο. Παίρνω τυράκι. Έτσι κάτω. Έτσι να βλέπω και τι κάνω κιόλας. Μην κάνω ό,τι να είναι. Παίρνει άλλη γεύση, παιδιά, αν το κάνετε. Ή μπορεί να όσοι δεν θέλετε τυρί, μπορείτε να βάλετε και τριμμένη φρυγανιά. Εγώ θέλω τυράκι. Ή άμα είστε vegan, μπορείτε επίσης να, αντί για κύμα κανονικό, να βάλετε σόγιας. Λοιπόν, πάω να φέρω το κρεμμύδι και ξεκινάμε. Λοιπόν, έφερα το κρεμμυδάκι, το έκοψα. Να ξέρετε ένα κολπάκι, ότι για να μην δακρύζετε και αυτά, πρώτον, υπάρχουν δύο. Όταν το καθαρίσουμε το πλένουμε με νεράκι και το κόβουμε και έτσι δεν δακρύζουν τα ματάκια μας. Και το δεύτερο, μου το έχει μάθει μια πολύ καλή μου φίλη παλιά, ότι μισό κρεμμύδι το βάζουμε στο λέει στο κεφάλι μας και έτσι λέει δεν δακρύζουν και δεν κόβουμε τα υπόλοιπα. Μετά θα μυρίζει κρεμμυδίλα το μαλλί. Ναι, αλλά είναι ένας τρόπος και πιστεύετε με το έχω κάνει και όντως έχει πετύχει. Αλλά μετά λούστηκα. Λοιπόν, το τσιγαρίζουμε, ρίχνουμε το κιμά, αλάτι, πιπέρι, κίμινο, κανέλα, τη σαλτσούλα και το αφήνουμε κάπου στα 10 με 15 λεπτά να γίνει σε χαμηλή φωτιά και το βάζουμε στα ταψιά μας το μακαρόνι και μετά ξεκινάμε την μπεσαμέλ. Λοιπόν, αφού έχω βάλει τον κιμά μου, τον τσιγάρισα, έβαλα αλάτι, πιπέρι, κανέλα, κίμινο και λίγη γλυκιά πάπρικα. Τώρα βάζουμε το πελτέ. Το αφήνουμε να γίνει, όπως σας είπα, για 10 με 15 λεπτά και το κατεβάσουμε και το βάζουμε στα ψάκια μας και μετά πάμε για την μπεσαμέλ. Λοιπόν, εδώ το πυρέξι και το τσίγκινο. Παίρνω τυράκι. Έτσι κάτω. Έτσι να βλέπω και τι κάνω κιόλας. Μην κάνω ό,τι να είναι. Παίρνει άλλη γεύση, παιδιά, αν το κάνετε. Ή μπορεί να όσοι δεν θέλετε τυρί, μπορείτε να βάλετε και τριμμένη φρυγανιά. Εγώ θέλω τυράκι. Ή άμα είστε vegan, μπορείτε επίσης να, αντί για κύμα κανονικό, να βάλετε σόγιας. Λοιπόν, πάω να φέρω το κρεμμύδι και ξεκινάμε. Λοιπόν, έφερα το κρεμμυδάκι, το έκοψα. Να ξέρετε ένα κολπάκι, ότι για να μην δακρύζετε και αυτά, πρώτον, υπάρχουν δύο. Όταν το καθαρίσουμε το πλένουμε με νεράκι και το κόβουμε και έτσι δεν δακρύζουν τα ματάκια μας. Και το δεύτερο, μου το έχει μάθει μια πολύ καλή μου φίλη παλιά, ότι μισό κρεμμύδι το βάζουμε στο λέει στο κεφάλι μας και έτσι λέει δεν δακρύζουν και δεν κόβουμε τα υπόλοιπα. Μετά θα μυρίζει κρεμμυδίλα το μαλλί. Ναι, αλλά είναι ένας τρόπος και πιστεύετε με το έχω κάνει και όντως έχει πετύχει. Αλλά μετά λούστηκα. Λοιπόν, το τσιγαρίζουμε, ρίχνουμε το κιμά, αλάτι, πιπέρι, κίμινο, κανέλα, τη σαλτσούλα και το αφήνουμε κάπου στα 10 με 15 λεπτά να γίνει σε χαμηλή φωτιά και το βάζουμε στα ταψιά μας το μακαρόνι και μετά ξεκινάμε την μπεσαμέλ. Έβαλα και την... και τι λέω, έχω το νου μου την μπεσαμέλ, τον πελτεθάκο, είδατε, όχι πολύ νεράκι, ίσα ίσα και το αφήνουμε τώρα να γίνει με το καπάκι σε χαμηλή φωτιά και πιο χαμηλή εδώ στο 2 και το αφήνουμε να γίνει. Λοιπόν, τα λέμε την ώρα που θα βάλουμε τον κιμά στα μακαρόνια, θα πλύνουμε την κατσαρόλα γιατί όλα αυτά γίνονται με μία κατσαρόλα. Το έχω δει που το έχει κάνει η Σοφία η Μουτίδου. Με μία κατσαρόλα έκανα μακαρόνια, τον κιμά και την μπεσαμέλ. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, και έχω βάλει κι άλλο τυράκι εδώ από πάνω. Και θα τα πούμε σε λιγάκι. Φιλάκια! Λοιπόν, πέρασαν τα λεπτά, ο κιμάς είναι έτοιμος και τον βάζουμε τώρα στα ψάκια μας. Λοιπόν, εδώ είναι η μπεσαμέλ. Πάμε να δείτε τι έχω κάνει με τον κιμά. Εδώ είναι το ένα ταψάκι και εδώ είναι το δεύτερο. Εδώ θα σας κάνω άλλο ένα κόλπο, δεν θυμάμαι αν σας το είπα, τώρα το ξαναλέω, συγχωρέστε με αν τα λέω δύο φορές. Το είναι της μαμάς μου συνταγή, δηλαδή τι έκανα, όταν ήμουν μικρή και η γιαγιά μου το έκανε αυτό. Όπως ήταν έτσι και είχε το μακαρόνι, ό,τι μακαρόνι θέλετε εσείς, έτσι, με τον κιμά, όχι αυτό το λίγο, έμεινε λίγο εδώ, γι' αυτό το κάνω έτσι, αλλιώς κανονικά με τον κιμά εδώ έτσι. Και έπαιρνε την μπεσαμέλ και την έβαζε και την ανακάτευε και γινόταν ένα με το μακαρόνι και τον κιμά και το έψινε. Παιδιά, άλλο πράγμα, άλλη γεύση, αυτό θα γίνει έτσι και θα γίνει το κλασικό παστίτσιο. Λοιπόν,
Πάμε να σας πω τι έκανα στην πεσαμέλ. 11 κουταλιές αλεύρι τελικά. Δεν είχα βούτυρο, έβαλα τίγανο λάδο, όχι ελαιόλαδο. 1,5 κουτί γάλα και συν συμπλήρωσα στα κουτιά το νεράκι τους. Και τώρα θα ανακατεύω μέχρι να γίνει μια ωραία κρεμούλα και να βάλω τα βουλάκια, λίγο αλατάκι. Αν θέλετε, βάζετε και τυράκι εσείς μέσα. Εγώ δεν θα βάλω. Θα βάλω από πάνω και είναι έτοιμο. Η μπεσαμέλ είναι έτοιμη. Βάζω τα βουλάκια μέσα. Ανακατεύω λίγο ακόμα και τη βάζω στα ταψάκια μου. Λοιπόν, έτοιμα. Χωρέσανε και τα δύο στο φούρνο. Τα αφήνουμε να γίνουνε και τα θα δείτε σερβισμένα στα πιάτα μας. Φιλάκια! Λοιπόν, έτοιμο το παστιτσιό και η παστιτσάδα. Θα τα χαρακώσω, θα αφήσω να κρυώσουν και θα σερβίρω στα πιάτα μας. Φιλάκια, τα λέμε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, έτοιμη ώρα ήρθε να φάμε. Εδώ δεν έβαλα σε πιάτα. Αυτό το φάμε έτσι το ταψάκι για να φύγει. Του Παύλου, το δικό μου και λίγο πιο μουλούνεϊ. Και έφτιαξε εδώ ο Παύλος κάτι κινέζικο. Νούντλς είναι αυτό. Ναι. Ναι, αυτό. Λοιπόν. Ναι, ναι, νούντλς της Μάτζη. Της Μάτζη. Και εδώ είναι φετούλα και εγώ το λέω βρωμοτήρι, αλλά ο Παύλος το λέει blue cheese. Λοιπόν, αυτό. Πώς λέγεται. Λοιπόν, είναι πολύ νόστιμο. Λοιπόν, σας αφήνω για να φάμε και τα λέμε πιο αργά ή αύριο, φιλάκια! Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, έστεισα το μεγάλο τρίποδο και έχω βάλει το μικρό μου κινητό, γιατί τα μεγάλα τα άλλα είναι βαριά και δεν τα αντέχει το τρίποδο το μεγάλο που έχω. Το μέτρησα να δω μήπως, επειδή σας το έχω δείξει σε κάποιο βιντεάκι, θα το είχα πάρει, θα πάρω και ένα πιο μικρό για να κάνω τη δουλειά μου, γιατί αυτό είναι πιο πολύ για μέσα, για το χώρο, για το στούντιο κτλ. Λοιπόν, Τετάρτη, σήμερα το κλείνουμε το βιντεάκι, αλλά πώς το κλείνουμε. Σηκώθηκα το πρωί. Πήγα βόλτα τη μικρή, πια τον καφέ μου, έκανα τσιγάρα μου, έβαλα το φαγητό μου, φτιάχνω φάβα. Όλο έλεγα να ήθελα να φτιάξω τραχανά μου, έχει μείνει η γαϊμός, αλλά δεν τάρτισε με. Όχι, όχι, έχει γάλα μέσα και αυτά. Μισό λεπτό έρχομαι. Λοιπόν, sorry για διακοπή, ήρθε ο Παύλος. Λοιπόν, από το πρωί έχω βάλει και σιδερώνω κουρτίνες, έχω βάλει στο σαλόνι, έχω βάλει εδώ στην κουζίνα, αλλά αυτό που βλέπετε, αλλά δεν θα μείνει έτσι, θα το δείτε όλο στο πρίγκλι στο βιντεάκι. Θα το κάνουμε σαν να τις έχω σιδερώσει ακόμα. Τότε σιδερώνω μέσα για το παιδικό, στούντιο δηλαδή. Έλεγα να τα αφήσω τη μικρή την κοντή που έχω, μία κοντή, αλλά τελικά μάλλον θα την αλλάξουμε. Χάι, χάι, χούι. Να. Καλό, ε. Πήγα να το ανεβάσω και πιο πάνω και έδειχνε στο Θεό. Για το φέρω. Πού το είπα, αυτό είναι για να το βάλεις σε τέτοιο, να είναι μέσα κάπου καθιστή, να το βάλεις κατάχαμα. Εσύ κάθεσαι και από εδώ, έτσι από εδώ. Δίνεις και τον Τόνι Μοντάνα ολόκληρο, λοιπόν. Σούπα, έχω να μείνει αυτή την μπλούζα. Ναι, αυτή δεν πετυχαίνεται πουνάγα. Λοιπόν, και εδώ αυτή εδώ πέρα η κουρτίνα που είναι διπλή, είναι από εδώ έτσι και έτσι. Την είχα στο μαγαζί, κάθε έχω μιλήσει σε κάποια που δεν έχω πει. Θα τη βάλω, έλεγα να τη βάλω στο μέσα στο δωμάτιο. Αν τελικά θα τη βάλω στο παιδικό και στο παιδί. Στο μέσα στο δωμάτιο θα βάλω, για αλήθεια λέω, μία σαν ουράνιο τόξο που έχω. Ή μπορεί να τη κάνω και επειδή είναι πιο παιδικό μέσα, πιο ροζ. Να βάλω τη ροζέ μέσα και αυτή τη βάλω στο δωμάτιο εδώ. Είμαι και τρελή, δεν είναι. Λοιπόν, και αυτό και σήμερα παίρνουν οι κουρτίνες γιατί μόλις κλείσουμε το βιντεάκι, Σαββατοκύριακο μάλλον που δεν θα δουλεύει, αν δεν δουλεύει ο Παύλος, θα κάνουμε το βιντεάκι το vlog μας το πρώτο. Να στολίσουμε το σπίτι, ήδη έχουμε βάλει κάποια τραπεζομαντιλάκια και αυτά, όχι όλα. Δεν σας δείχνω τώρα, τα δείτε όλα μαζεμένα, τα δείτε όλα. Τι άλλο, αυτό. Αυτό θέλω να σας πω, έτσι δεν θέλω να σας πω αυτό. Να μην δείτε και από απόσταση, μην βλέπετε μόνο έτσι από κοντινά. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω να συνεχίσω τη δουλίτσα μου, το σίδερο και τα λέμε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, παιδάκια, την πρώτη κουρτίνα εδώ στην κουζίνα την κρεμάσαμε. Λοιπόν, έχουμε κάνει γερό κόλπο, τρελό μιλάμε. Έχουμε βάλει από μέσα μια δανδελένια με μύτες, αυτήν εδώ. Μια πορτοκαλί ψιλογκοφρέ θα το έλεγα στα πλάγιανα και το έχει κάποιος πιάσει ο Παύλος και ο πάνω έχω βάλει τα άλλα αυτά εδώ πέρα. Στο σαλόνι, πάω να σας δείξω και το σαλόνι. Στο σαλόνι αυτή είναι εδώ απλά, βλέπετε και που ξεκινάμε να στολίζουμε εξωγενειάτικα. Εσείς θα δείτε το δέντρο και όλα τα υπόλοιπα, μην κοιτάτε τώρα εμείς που το έχουμε ξεκινήσει ψηλό. Λοιπόν, αυτό και θα σας δείξω μετά και το δωματίου της κρωτοκαμαράς μας. Αυτό λοιπόν σας αφήνω και τα λέμε μετά. Και αυτή εδώ είναι στην κρωτοκάμαρά μας, καλά, και το πρώτο σίδερο να πούμε.
Εντάξει, άμα θέλω, λοιπόν, σε αφήνω. Άσε τις μαλακιούλες. Έλα, δεν κάνω να μιλάμε έτσι. Αυτό είναι ύφασμα που δεν θέλει πολύ σιδερό και στρώνει αμέσως. Μην τον ακούτε τι λέει, μου βγήκε το χέρι, το σιδερώνω. Ναι. Λοιπόν, σε αφήνω να πάω να μαγειρέψω να φάμε και θα τα πούμε στο κλείσιμο του βίντεο. Θα σας δείξω και τα κόνισματα. Όχι, πάμε να δούμε τα κόνισματα πριν φάμε. Πάμε. Λοιπόν, το σιν που βάλαμε εδώ πέρα, που είναι. Μου είχε πει ο Παύλος ότι είναι στον κήπο των Λεώνων. Καλά θυμάμαι. Τον Ελαιών. Τον Ελαιών. Ο Ιησούς με τους μαθητές του. Τώρα ποιοι μαθητές είναι, μη ρωτήσετε, δεν ξέρω. Ένας πρέπει να είναι σίγουρα ο Πέτρος. Και ένας ο μικρός πρέπει να είναι ο Ιωάννης. Έτσι όπως τον βλέπω νεαρή από πίσω. Λοιπόν, εδώ είναι ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Ειρήνη που γιορτάζει η Αγία Ειρήνη 5 Μαΐου, όχι του Ιξοβαλάντου, που είναι Ιούλιο. Λοιπόν, εδώ είναι η Παναγίτσα μας. Τη Στίνου. Ο Άγιος Ραφαήλ. Θυμάμαι καλά, ή ο Αρχάγγελος Γαβρίλη είναι τώρα. Ταξιάρχης είναι. Σε πιο μεγάλη. Την είχατε δείξει σε προηγούμενο βίντεο σε πιο μεγάλη. Εδώ είναι και οι δύο ταξιάρχες. Μεγάλη χάρη του. Τι άλλο έχουμε προσθέσει. Τον Ιησού. Όπα. Εδώ δεν είναι ο Ιησούς. Ποιος είναι. Είναι το ιερό μανδύλιο. Μα λένε το πρόσωπο του Ιησού όμως. Ναι, η εικόνα έτσι λέγεται. Ιερό μανδύλιο. Παιδιά, διορθώστε. Ο Ξυπόλυτο θα ξέρει πιο καλά. Λοιπόν, ο Άγιος Χριστόφορος που έχουμε και εδώ, κλεισάκι που το έχετε δει σε προηγούμενα βιντεάκια. Εδώ είναι εστί. Το ανάξιο στη Παναγίτσα μας. Παναγία η Οδηγήτρια. Όχι, αλλιώς λέγεται. Είναι αυτό η Παναγία που κρατάει το σταυρωμένο. Πώς μας το είπε ο παπάς, ο παπάς. Πενθούσα, κάπως. Του θανάτου, κάπως έτσι λέγεται. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, Πέτρος και ναι, Πέτρο και Παύλου. Πέτρος και Παύλος. Παναγία Γλυκοφιλούσα. Παναγία Γλυκοφιλούσα. Ο Χριστός. Ο Ιησούς. Είναι η πιο παλιά εικόνα αυτή η μορφή. Από τις πρώτες που έχουν σχηματιστεί. Ναι. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μεγάλη χάρη του. Πρόδρομος. Βαπτιστής, εγώ τον λέω. Είναι πρόδρομος, αλλά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού βάφτισε τον ο Ιησού. Ιωάννης ο πρόδρομος. Άλλος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Άλλος είναι. Καλά. Παιδιά, πείτε μας κάτι στα σχόλια. Είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο οποίος έχασε το κεφάλι του από την Δαλιδά. Όχι Δαλιδά. Που ζήτησε τον απαγχωνισμό του. Λοιπόν, δεν είχαμε διαφωνία. Ο ίδιος είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής με τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Αλλά πάω, εντάξει, είναι τώρα. Α πούμε στα σχόλια τα παιδιά. Α πούμε, ναι, αυτό θέλω να μου το πείτε. Εδώ είναι η Παναγίτσα μας, η Επτάσπα. Θα το ξαναδείξει. Κοιτάξτε τώρα τι μας είπε ο Πάτερ. Μας είπε ότι πρέπει ακριβώς όπως είναι η πόρτα του σπιτιού μας. Και η πρεσβυτέρα. Και η πρεσβυτέρα, ναι, μας είπανε ότι πρέπει την εικόνα της Επτάσπαθης, επειδή είναι για γλωσσοφαγιά και είναι και για το κακό το μάρτι και είναι γενικά προστατεύοντα του σπιτιού, δηλαδή έχουμε αντικρύ ακριβώς από την πόρτα μας. Δηλαδή, εδώ είναι ο τείχος, φανταστείτε, σκεφτείτε εδώ. Και εδώ είναι η πόρτα. Λοιπόν, πάμε να δείτε και τα μέσα εικονίσματα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ο μυστικός ο δείπνος. Αυτό το είχα παλιά εγώ στο σπίτι μου. Και το έχω εδώ πέρα. Η Παναγίτσα, ο Σταυρωμένος. Ο Άγιος Γεώργιος, εδώ πρέπει να είναι ο Άγιος Νικόλαος. Εδώ πάλι Σταυρωμένος, πάλι η Αγία Ειρήνη, ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Ραφαήλ. Παναγίτσα, ο Άγιος Γεώργιος πάλι. Η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, εννοείται, που έχω το όνομά της δεύτερο. Ο Ιησούς Χριστός, ο Ταξιάρχης, ο Άγιος Χριστόφορος. Παναγίτσα, τη Τίνου, αυτό το είχε φέρει η μητέρα μου από την Τίνο. Παναγίτσα, πάλι Παναγίτσα, Παναγίτσα. Εκεί πάνω πρέπει να είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, από ό,τι βλέπω καλά-καλά. Και εδώ είναι τώρα που γιορτάζουμε σε λίγες μέρες τα εσόδια της Θεοτόκου. Αυτή την εικόνα μου την είχαν δώσει παιδιά στο κατηχητικό. Την είχα κερδίσει με φλουρί από την πίτα και δώσανε δώρο την εικόνα αυτή και την έχω από το κατηχητικό. Αυτά, σας αφήνω και τα λέμε στο κλείσιμο μου του βίντεο. Φιλάκια! Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είσαστε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε και το δεύτερο βίντεο και πάνω το κλείσω και την προηγούμενη φορά τότε που είχα το. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, τρέχουμε τα vlog μας. Ήδη έχω ετοιμάσει το πρώτο. Θέλω ένα άνοιγμα και ένα κλείσιμο και κάτσε ενδιάμεσο έτσι λίγο κάτι. Γιατί να μην βγει, ας πούμε, 5 λεπτά. Δεν θα βγει 5, αλλά κάνω 10. 12, κάπου εκεί, το είδα κάπου ή το αυτό, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω ότι το Q&A θα το γυρίσω μετά τα vlog μας, δηλαδή θα κάτσω και μια εβδομάδα και κάτι να ξεκουραστώ, ενώ στη διάμεση των vlog μας στο Instagram θα σας ξανεβάζω ότι κάνω Q&A και αυτά και τα λοιπά. Άρα μπορείτε να μου κάνετε ερωτήσεις, σας ενημερώνω όμως ότι δεν θα απαντήσω σε προσωπικές ερωτήσεις, πάρα πολύ προσωπικές, δεν θα απαντήσω,
ούτε αν μου κάνετε ερωτήσεις από το παρελθόν. Τώρα, άμα είναι έτσι καμία άσχετη για χαβαλέ, όπως είδα κανένα δυο που μου αρέσανε, θα τις κάνω, εντάξει. Απλά λέω, δεν απαντάω, το εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Τι άλλο. Θα ψάχνω και ιστορίες, γιατί σας έχω τάξει σκέρι και ακόμα σκέρι δεν έχετε δει. Παιδιά, δεν το βλέπετε όλοι. Συγκεκριμένα παιδιά που ξέρετε, μου το ζητάτε. Θα βρούμε ιστοριούλα και θα την κάνουμε. Μη μου ανησυχείτε. Έχω πάρει και μπογιές από στο μαλλί. Θα το δείτε το χρώμα στο vlog μας το ένα. Εκεί. Ένα είμαστε λίγο πιο βαμμένες. Οι γιορτές είναι λίγο το μαλλί πιο αυτό. Κοιτάξτε εδώ τώρα διαφορά που κάνει εδώ. Αυτό με αυτό. Θα το κοιτάξουμε να είναι κάπως έτσι. Αυτό δεν ξέρω, κάπως κάτι τέτοιο. Πήρα λίγο πιο σκούρο. Θα δούμε εδώ πώς θα βγει. Πάντως πάλι κειμένουμε εκεί στο καστανό. Δεν πάμε ξανθό. Ακόμα τουλάχιστον και θα το σκεφτώ κιόλας. Δεν ξέρω κιόλας. Μάλλον θα παραμείνω στο καστανό. Στα παλά του τα γλυκά τα καστανά χρώματα. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Λοιπόν, σας άρεσε το βιντεάκι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Θα τα πούμε με το vlog μας. Το πρώτο. Θα λέγεται vlog X μας βασικά θα λέγεται. Έχω φτιάξει και το intro. Ταλαιπωρήθηκα λίγο, αλλά το φτιάξα, βρήκα αυτό που ήθελα, με τη μουσική που μου αρέσει. Πιστεύω να σας αρέσει και εσάς. Τι άλλο, αυτά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Κάπου εδώ, αλλάζουμε και λίγο τώρα, κάπου εδώ μια εγγραφούλα. Κοινοποίηση σε φίλους, φίλες, συγγενείς, για να μεγαλώσει η παρούλας μου μας, που το βλέπω ότι μεγαλώνει και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντεύουμε, πλησιάζουμε τους 2.000. Άντε μην, μετά από τόσα χρόνια κόπου και προσπάθειας. Εντάξει, να το δω και εγώ να στρογγυλοποιείται. Και τι άλλο, και έρχονται και άλλα πολλά καλά. Θα τα πούμε στο προχριστουγεννιάτικο βιντεάκι. Τι θα πέτε τις επόμενες μέρες, τις καθημερινές. Γιατί και κάθε μέρα θα βρεθείτε να με βλέπετε. Ενημερώνω ότι δεν ξέρω πότε θα ανεβαίνει και τι ώρα. Μέρα ξέρω, ώρας δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί είναι λίγο εντάξει, το πράγμα θα το τρέχω πολύ. Αυτά. Τα φιλιά μου ξανά, την αγάπη μου. Και τα λέμε στο πρώτο χριστουγεννιάτικο βίντεο την Παρασκευή. Γεια σας! Thank you.